για το κακό το μάτι. Λοιπόν, από το όλα τρένα δεν είναι τίποτα. Προχωράμε περισσότερο αυτή τη στιγμή. Είμαστε στο όλα στάχτη. Όλα στάχτη που είναι και ένα... Όλα στάχτη θα τα κάνω σήμερα. Το ρεφρέν, πώς είναι το τραγούδι. Θα τα κάνω όλα στάχτη, τίποτα να μην υπάρχει. Ζούσα μέσα σε ένα ψέμα, πίστευα μόνο σε σένα. Ωραία. Ήδη μιλάει στην καρδιά μου. Ωραία τη ζωή μας είναι αυτή. Πραγματικά. Επειδή πρώτα απ' όλα έχεις αδικηθεί κι εσύ, και επειδή, ας πούμε, επίσης κάτι το οποίο, όπως σχολιάστηκε για η εμφάνιση... Η θεϊκή εμφάνιση. Αυτό πάλι που το πάτε. Ναι. Άκουσα έναν άνθρωπο σοβαρό και ο οποίος έχει διδάξει ήθος και ευπρέπεια στην Ελλάδα. Ποιος? Τον Πέτρο Κωστόπουλο. Τι είπε? Όλοι ξέρουμε, ας πούμε, ότι είναι ένας μέντορας της ηθικής. Είπε, λοιπόν, με αφορμή τις φωτογραφίες από την πρεμιέρα σου. Εγώ, λέει, πάντως δεν νομίζω ότι οι τραγουδίστρες πρέπει να αντίνονται σαν όλα. Όλα. Σαν όλα. Όχι, σαν εξ-όλα. Σαν ξεκόλα. Αυτό είναι καλόγουστο. Εγώ δεν το βρίσκω καλόγουστο καθόλου. Καθόλου. Δεν είναι καλόγουστο. Γι' αυτό λέω ότι είναι μόνο αυτό. Αυτό λέω. Σοου κάνει, κοπέλα, σοου. Να σα πω εγώ. Εγώ λέω ότι αν το πάρουμε πώς δήθηκε σαν γυναίκα, είναι Χαλιμπέρι. Πώς λέμε, Χαλιμπέρι. Αν το πάρουμε τώρα ότι ντύνεσαι έτσι για να τον κουνάς και οι από κάτω θαμώνες οι οποίοι είναι άντρες, κατεξοχήν, πρόσεχε. Άντρες βλέπουν το έτσι, να μην πω τη λέξη. Καλά έκανε και το έβαλε. Τότε. Καλώς. Να σου κάνω εγώ μια ερώτηση. Αλλά να πούμε τώρα δεν μπορεί να κυκλοφορήσει όταν... νύχτα. Εγώ πιστεύω ότι πάνω στην πίστα φοράς και πράγματα που τραγουδάς. Φοράς τη νύχτα. Αυτό δεν μπορείς να βγεις και νύχτα έξω. Ναι, αυτή το έχει αποδομήσει τελείως μόνο τώρα. Αυτό έλα τώρα εμφάνιση τραγουδίστρια είναι η κοπέλα. Με συγχωρείς πολύ. Εγώ δεν νομίζω ότι τραγουδίστρια εν γέννη πρέπει να είναι ξέκολο. Δηλαδή τραγουδίστρια μπορεί να είναι τραγουδίστρια. Θέλω να σε ρωτήσω γιατί το είπα αυτό το πράγμα. Εγώ έκανα τσέκ στο ρεπορτάζ. Στο Βραζέργο και μου είπαν ότι ήσουν δεδεμένοι τέλειως, δηλαδή μιλάμε για Παναγία. Παναγία δεν ήμουνα, είχα μία αφίεση. Η Μαντόνα νούσα. Η οποία είναι παιδιά μέρος της δουλειάς μου, δηλαδή παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν θέλω να αναφέρω ονόματα γιατί μπορεί και αυτό να παρεξηγηθεί. Όλα τα κορίτσια που έχουν ωραία κορμάκια και είναι νέες και έχουν και πολύ καλές φωνές, πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη παρουσία. Αλλιώς τα έβγαινα με το τζιν μου. Δεν έχει φορέ και συνέχεια το ίδιο πράγμα να σου λένε. Πάρα πολύ. Ναι, αλλά τώρα εδώ ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Τι είχε φορέσει, Χριστίνα μου, ή μάλλον τι είχε ξεχάσει να φορέσει. Δεν ξέχασα να βάλω τίποτα. Είπα να του βγήκαμε τα εσώρουχα που άλλε δεν φοράνε καν αυτά. Πες το, μπράβο, μπράβο στην εποχή. Φορούσα ένα δαντελένιο σύνολο και το ξέρετε κι εσεί, σαν γυναίκα, ότι η δαντέλα φέτος είναι πάρα πολύ τη μόδα. Είναι η ελληνική διαφάνεια. Είναι. Μαύρο. Δαντέλα μαύρη από πάνω, δαντέλα μαύρη από κάτω και από μέσα φορούσα ένα σορτσάκι. Και από πάνω ένα μπουστάκι. Και όλο αυτό χαρακτηρίστηκε. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να περιορίσω εγώ την άποψη και τη γνώμη του κάθε ανθρώπου. Ναι, ναι, αυτό να μας απασχολεί και τους ανθρώπους που έρχονται στο Φραντζέρικο. Εσύ, ας πούμε, το ήθηκες από αυτή την κριτική ή θα συνεχίσεις τις εμφανίσεις που έχεις. Αυτό μας νοιάζει. Θα συνεχίσω κανονικά, παιδιά, τις εμφανίσεις μου. Ίσως αν βαρεθώ κάποια στιγμή από μόνο μου αυτό το ρούχο, μπορώ να το βγάλω. Το θεωρώ πάρα πολύ καλόγουστο, πάρα πολύ στυλάτο. Αυτή είναι η άποψή μου, γι' αυτό και το φόρεσα. Μήπως μπορείς να μας το φέρεις, γιατί κάνουμε ένα μουσείο ρούχων. Θα σας το φέρω μόλις τελειώσω από τη σεζόν μου από το Φραντζέλικο, να το έχετε.